Όμως πραγματικά τόσα πολλά πράγματα. Κοίταζα το βιογραφικό, γιατί εντάξει, σε έχω παρακολουθήσει πολύ σε παραστάσεις και, αλλά υπάρχει και μια περίοδος που δεν την ήξερα, ούτε τόσες λεπτομέρειες για το Κολοσσέο και την Αμερική με το Σοφοκλή. Ναι, εκεί στάθηκα εξαιρετικά τυχερός. Ετοιμάζεται το Εθνικό Θέατρο να κάνει το Ειδίποδα Τύρανο. Εγώ έχω, όπως και εσύ άλλωστε, μια συναισθηματική φόρτιση με το Εθνικό, γιατί είναι η σχολή μας. Και με φωνάζει ο Νίκος ο Κούρκουλος τότε, ο αείμνηστος, να παίξω το ρόλο. Καταλαβαίνεις ότι τα παρατάω όλα, ό,τι σχέδιο υπήρχε, ό,τι πρόγραμμα υπήρχε. Και λέω βεβαίως, εντάξει, τα χρήματα στο Εθνικό δεν είναι αυτό. Κοίταξα αν έχω κάποιες οικονομίες για να μπορέσω να περάσω αυτή την περίοδο. Πήγα λοιπόν, έκανα και κάποια στιγμή, όταν αρχίσαμε τις πρόβες, με φωνάζει και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, έχουμε μία πρόταση να πάμε στο Κολοσσέο. Αλλά το σκέφτομαι. τι λες κι εσύ. Του λέω, μπορεί να μην πάμε. Του λέω, είσαι με τα καλά σου, δεν θα πάμε στο Κολοσσέο. Ναι, μου λέει, θα ανοίξει τις πύλες του, το εγκαινιάζουν σαν χώρο πολιτισμού και τα λοιπά. Λέω, βεβαίως. Και βεβαίως μετά το Κολοσσέο ήρθε η Αμερική, που φανταζόμουν εγώ ότι θα πάω στην Αμερική, μόνο σε αρκετά μικρή ηλικία, γιατί ήταν ο πατέρας μου εκεί, ο οποίος μου είπε να πάω. Αυτή τη στιγμή θα ήμουν ο Τζορτζ Κλούνεϊ τουλάχιστον. Είσαι ο καλύτερος. Είμαι, εντάξει. Πιο ωραίος άντρας αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Και καλύτερος στο οποίο. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Μου λέει, θα πάμε και στην Αμερική, μου λέει, μετά από λίγο, θα κάνουμε μια περιοδία. Λέω, ως εδώ. Αμερική, ούτε να το σκεφτείς. Έβαλες όριο. πήγαμε, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου συμβεί αυτό και μάλιστα με ένα ρόλο ο οποίος με οδήγησε στο θέατρο, γιατί όταν διάβασα τον Ειδίποδα, αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη η οποία να ασχολείται με αυτά τα κείμενα. Ήμουνα και του θεωρητικού πάντα και από το σχολείο και από σπουδές και από αυτά. Και ο Ειδίπος Τύρανος, καταλαβαίνεις ότι είναι το ωραιότερο έργο της ανθρωπότητας. Ήταν αυτός που με οδήγησε στο θέατρο και ήταν αυτός που μου χάρισε τη μεγαλύτερη εμπειρία, τη μεγαλύτερη ευτυχία. Ο Τεύγε, στο Γελιστή στη Στέγη, δεν είναι επίσης ένας ρόλος που σου έχει χαρίσει συγκινητικές στιγμές? Είναι το αμέσως επόμενο, το πιο, αν θέλεις, πρόσφατο χρονολογικά. Για μένα είναι το ωραίότερο musical που υπάρχει στον κόσμο. Όχι γιατί το αγαπώ εγώ, αλλά είναι ένα musical. Το musical, ειδικά στην Ελλάδα, έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο Έλληνας γιατί σταματάει η πρόζα και αρχίζει το τραγούδι. Γιατί εδώ που καθόμαστε μια χαρά, αρχίζουμε ξαφνικά σαν τις τρελές και αρχίζουμε και χορεύουμε και κουνιόμαστε. Βεβαίως, εμείς που αγαπάμε αυτό το χώρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι όλες οι τέχνες μαζί, έτσι, σε ένα πακέτο. Εκεί που πια δεν μπορεί να εκφραστεί το πράγμα με πρόζα, γίνεται μουσική, γίνεται τραγούδι, γίνεται κίνηση. Γίνεται χορός για να έρθουν οι άλλες τέχνες να το συμπληρώσουν. Στο βιολιστή, αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά οργανικά δεμένα. Είναι λαϊκό δρόμενο. Δηλαδή, έρχεται τόσο φυσικά, σαν ένα πανηγύρι σε ένα χωριό. Όπου ξαφνικά θα πούμε το τραγούδι του γάμου, θα σηκωθεί ο γαμπρός να χορέψει, θα χορέψουν οι συγγενείς, θα υποθεί ένα μυρολόι σε μια κηδεία, θα υποθεί ένα τραγούδι της ξενιτιάς. Όλα αυτά έρχονται πάρα πολύ οργανικά. Και βέβαια είναι γραμμένο από ανθρώπους με εξαιρετικό ταλέντο. Και σαν λιμπρέτο και σαν μουσική και σαν χορογραφία. Είναι αξεπέραστο. Αγγίζει νομίζω τον Έλληνα, γιατί έχει και κοινό χιούμορ με τον Έλληνα. Ακριβώς. Πολύ. Ακριβώς. Και έχουμε και όλο αυτό με τον Ξεριζωμό, που είναι καταγεγραμμένο στο συλλογικό μας ασυνείδητο.